Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα στα Τρίκαλα. Είναι ένα ιδιαίτερο θέατρο και βρίσκουμε κάθε φορά την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους στην επαρχία, που για μας είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να μπορεί να βλέπει ποιοτικές παραστάσεις και παραστάσεις όπως ο Σοπέν, που έχουν και έναν χαρακτήρα εκπαιδευτικό, που είναι κάτι το οποίο νομίζω ο κόσμος έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που γέμισε και σήμερα τις αίθουσες. Η παράσταση πάει πολύ δυνατά και είμαστε πολύ ευγνώμονες. Πού θα συνεχίσει, θα κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα? Η παράσταση θα συνεχίσει, εκτός από το Ηρώδιο που έχουμε παίξει και το Μέγαρο Μουσικής, θα προσπαθήσουμε να πάμε την παράσταση σε όσες περισσότερες χώρες, σε όσες περισσότερες πόλεις γίνεται, για να μπορέσει ο κόσμος να δει μια παράσταση που τον ενδιαφέρει. Η ζήτηση είναι μεγάλη και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενο. Αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός από την παράσταση αυτή και την τηλεοπτική του σασμού, έχετε κάποιες άλλες συνεργασίες, στα Σκαριά, κάτι άλλο? Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά ήδη τα γυρίσματα και ο Σοπέν. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι ήδη αρκετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτάσεις φανταζόμαστε έχετε πάρα πολύ. Έχω, αλλά όσο καλύτερα λίγα πράγματα για να μπορώ να τα κάνω καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Είμαι πολύ συγκινημένη που βρέθηκα εδώ στα Τρίκαλα και έπαιξα αυτή την υπέροχη μουσική με τον συνεργάτη, το σπουδαίο, τον Δημήτρη τον Λάλο, στο ρόλο του Σοπέν, και επίσης τον αγαπημένο μου συνεργάτη στο βιολί, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί ο τόπος αυτός σημαίνει πολλά για μένα. Είναι η πατρίδα του μπαμπά μου, Χαϊδεμένη Τρικάλων. Εδώ μεγαλώσαμε τα όλα τα Πάσχα με τα ξαδέλφια μας. Είδα πολύ αγαπημένα πρόσωπα στο κοινό, που είναι οικογένεια και που έχω να τους δω χρόνια. Η καρδιά μου είναι εδώ, πρέπει να σας πω. Όπως και η καρδιά του Φρεντερίκ Σοπέν, έτσι και εμένα εδώ με συγκινεί ο τόπος και χτυπάει ιδιαίτερα η καρδιά μου. Κατάμεστο το κοινό. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα με τις αντιδράσεις. Πολύ θερμό κοινό. Γεμάτο, κατάμεστο το θέατρο. Και θα ήθελα, αν μπορώ και εγώ πραγματικά, να προσφέρω ό,τι ωραιότερο στα παιδιά του τόπου εδώ, γιατί ξέρω έχει πολλά ταλέντα, πολλά σπουδαία ταλέντα. Και θέλω να δεσμευτώ να προσφέρω κάτι στα παιδιά, ένα masterclass, ωραία σεμινάρια, και να μοιραστώ και εγώ αυτή τη μεγάλη τέχνη που τη διδάχτηκα βέβαια από πολύ μικρή ηλικία. Είναι ένας μεγάλος αγώνας, μια διαδρομή μεγάλη. Βρέθηκα στα μεγάλα θέατρα του κόσμου, έζωσα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και επιστρέφω εδώ και πάντα επιστρέφοντας στις ρίζες νιώθεις πως έχει ιδιαίτερη αξία να μοιραστείς όλη αυτή τη διαδρομή, αλλά και τα μηνύματα του πολιτισμού. Η κλασική μουσική μας θυμίζει πολλά σε σχέση με το ποιοι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε σημαντικές ανησυχίες. Τα βιώματα είτε έχουν να κάνουν με το 1800 που είναι η εποχή του Σοπέν, είτε με το σήμερα, είναι διαχρονικά. Ο άνθρωπος που πάντα αναζητά την ευτυχία, την αγάπη, την ολοκλήρωση μέσα από την αγάπη, αλλά και ο άνθρωπος που ανησυχεί για την ειρήνη, ο άνθρωπος που έχει νοσταλγία για την πατρίδα του, που αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό, να ξενιδευτεί. Αυτά είναι διαχρονικά θέματα και η παράστασή μας τα αγγίζει, τα κουμπάει με μια έτσι μουσική που δυναμητίζει τα συναισθήματα, και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και στα δύο σας τα κανάλια, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά και είστε επανειδή. Από αυτό το χρονικό διάστημα έχετε αυτή τη συνεργασία με τον κύριο Λάλο. Πείτε μας δύο λόγια για τη συνεργασία. Πώς είναι η συνεργασία με τον κύριο Λάλο, αλλά και αν υπάρχουν αυτό το χρονικό διάστημα κάποιες άλλες προτάσεις ενδεχομένως συνεργασίας? Είναι μαγικό, πρέπει να σας πω. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία επικοινωνία επί σκηνής. Είναι μια ζωντανή παράσταση, παρότι υπάρχει ένα ωραίο κείμενο που το οποίο αφορά σε αληθινά γεγονότα, σε αληθινές επιστολές του ίδιου του Φρεντερίκ Σοπέν, αλλά ο Δημήτρης ο Λάλος, με το υπέροχο ταλέντο του και την ευαισθησία του, έχει τον τρόπο να ζωντανεύει όλα αυτά τα κείμενα, να μας μεταφέρει τη μαγεία. Εμείς που είμαστε εδώ στο βιολί, η μουσική, κάνουμε έναν διάλογο, ένα πολύ συγκινητικό διάλογο. Περνάμε όμορφα εκείνη την ώρα και ελπίζω να φαίνεται αυτό. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος, πολύ ταλαντούχος ηθοποιός. Είναι πολύ τάλαντος άνθρωπος. Είναι πολύ ευφυής και έχει μια ζεστασιά και ένα συνέστημα το οποίο περνάει στο κοινό. Είναι πολύ άξιος και είμαι πολύ ευτυχής που συνεργάζομαι μαζί του. Τώρα, εκτός από αυτή την παράσταση, φανταζόμαστε θα έχετε κάποιες άλλες εργασίες, έτσι? Ναι, είναι μια σειρά από παραστάσεις. Πρέπει να πούμε ότι ένα αποκορύφωμα αυτής της παράστασης ήταν στο Ηρώδιο, ήταν με την σημαντική φιλαρμονική της Βαρσοβίας.
Η θεματική Σοπέν ανήκει στην Πολωνία, είναι ο εθνικός συνθέτης των Πολωνών και ξεκινήσαμε με ένα σπουδαίο συναυλιακό γεγονός στο Ηρώδιο, κάτω από την Ακρόπολη, με τον Δημήτρη Λάλο και την Εθνική Συμφωνική της Βαρσοβίας. Ταξίδεψε αυτή η παράσταση, συνεχίζει να ταξιδεύει, γι' αυτό έχουμε και άλλους σταθμούς βέβαια να ακολουθήσουμε και πάντα θέλουμε να επιστρέψουμε και στα Τρίκαλα αλλά και σε άλλα σημεία για την σπουδαία μουσική που εμένα με έχει σημαδέψει, του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί είχα την ευτυχία να συνεργαστώ μαζί πάρα πολλά χρόνια. Οπότε υπάρχει πάντα σε αυτό στις σκέψεις μου και θα ήθελα να επιστρέψω και εδώ να κάνω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή στην πατρίδα, στην ιδιαίτερη. Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανιδή.